centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δεν θα σας πω σε ποιο δήμο δουλεύει, δεν θα σας πω καν το όνομά του για ευνόητους λόγους. Όμως ακούστε λίγο αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Καλησπέρα. 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 Δουλεύετε στο βοήθεια στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι νοσηλεύτρια. Είστε νοσηλεύτρια. Έχετε υπομειστεί λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, από αύριο ένα απίστευτο έργο. Να φροντίσετε όλους τους ηλικιωμένους του νομού Καστοριάς. Αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε να τους φροντίσουν οι δικοί τους άνθρωποι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, το έργο αυτό το έχουμε αναλάβει όχι μόνο από αύριο, έχουμε τώρα από πότε μπήκαμε με τα κρούσματα του κορονοϊού. Μάλιστα. Έχουμε αρχίσει και αναλαμβάνουμε παππούδες, γιαγιάδες, οι οποίοι δεν είναι ωφελούμενοι, έρχονται τώρα και μπαίνουν στο πρόγραμμα και εξυπηρετούνται. Μάλιστα. Χωρίς καν να είναι γραμμένοι στα φάρμακα, στα ψώνια, στις πληρωμές των λογαριασμών. Συν της άλλης, τα βοήθεια στο σπίτι τα έχουν βάλει και για τη διανομή των ΔΕΒΑ. Ναι. Και για να εξυπηρετεί τους ίδιους ωφελούμενους που δεν μπορεί για ευνόητους λόγους να γίνουν οι επισκέψεις, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Αλλά σε αυτούς που είναι ανάγκη, είτε να περαστεί ένας καθετήρας, είτε να γίνει μια αιμοληψία γιατί είναι καρκινοπαθής, είτε γιατί παίρνουν κάποια χάπια που πρέπει να γίνεται μηνιαίος έλεγχος, δεν έχει μείνει ούτε ένας χωρίς να εξυπηρετηθεί και εξυπηρετούνται και όλοι. Όπως καταλαβαίνετε όμως από αύριο, αυτό το έργο θα εκτοξευτεί. Όταν δεν μπορούμε να πάμε να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους, αντιλαμβάνεστε ότι πώς θα προλάβετε εσείς να πάτε παντού. Και μάλιστα να πάτε σε ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα δύο και τρεις φορές τη μέρα. Ένα πιάτο φαγητό. Ποιος θα το κάνει? Το καταλαβαίνω, αλλά έχει διοριστεί ούτως ή άλλως και διοικητικό προσωπικό επιπλέον από άλλες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίοι μας βοηθούν σε αυτή την περίπτωση, είτε αυτοί για να μείνουν, για να κρατάνε τα τηλέφωνα, για να μην χαθεί κάποιο τηλέφωνο που κάποιος χρειάζεται κάτι, για να μπορούμε εμείς να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί οποιοδήποτε πολίτης. Mm-hmm. Μπορείτε να είστε σε ένα σπίτι, σε έναν ηλικιωμένο και δυο και τρεις φορές την ημέρα για τα χάπια του, για την αγωγή του, όταν δεν μπορεί και να σηκωθεί από το κρεβάτι? Στην ήδη υπάρχουσα υπηρεσία τώρα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μπορώ να καλύψω. Από το μεσημέρι και μετά τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Από το μεσημέρι και μετά υποτίθεται ότι θα είναι κάποιος από τους οικείους ή θα υπάρχει ένας άνθρωπος. Μα δεν επιτρέπεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που έχουν γυναίκες που τους φροντίζουν σε 24ωρη βάση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλοι πρέπει να πάρουν μια γυναίκα σε 24ωρη βάση? Όχι, δεν λέω αυτό. Αυτοί που συνήθως έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, συνήθως έχουν γυναίκες. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά. Πέρα όμως από τις γυναίκες και τα λοιπά, αλλά η ανθρώπινη επαφή του παιδιού προς τον γονέα, του παιδιού προς τον παππού και τη γιαγιά. Ναι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους έχετε να κάνετε. Καταλαβαίνω γιατί δεν αναπληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα. Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Δεν πάμε να αντικαταστήσουμε τα παιδιά. Αλίμονο. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι αυτό που ανακοινώθηκε, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούν πραγματικά? Γιατί είναι από ό,τι έχουμε καταλάβει, δηλαδή είμαστε εδώ από τις 6 ώρα, πάει 9, και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι το 99% των μηνυμάτων και των παραπώνων για την καραντίνα είναι αυτό το θέμα των ηλικιωμένων. Βγαίνουν άνθρωποι εδώ, μιλούν. Το ότι δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους. Μπράβο, ναι. Ναι, εντάξει. Λογικό και επόμενο δεν είναι. Και εμείς οι ίδιοι που εγώ ας πούμε έχω να δω τους γονείς μου ένα μήνα. Τι να κάνω? Μου λείπουν, προσπαθώ να επικοινωνώ μαζί τους, επειδή εγώ μένω στην Τελεσπαναμίδα. Να μην πούμε τώρα, ναι. Πούμε, να μην πούμε. Είναι σε άλλο χωριό, οπότε δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τους δώσω τηλέφωνο, ό,τι μπορώ να καλύψω τις υποχρεώσεις. Είναι όμως κάποιοι γονείς, φαντάζομαι, που αυτοεξυπηρετούνται. Δηλαδή, μπορούν να φτιάξουν το φαγητό τους, να πάρουν τα φαρμακά τους, να περάσουν τη μέρα τους, να κουβαλήσουν τα ξύλα τους για τη σόμπα. Μπορούν να τα κάνουν αυτά. Το ερώτημα είναι για αυτούς που δεν μπορούν. Και για εκεί δημιουργείται το τεράστιο θέμα. Είμαστε εμείς, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο, διότι και για μας όλο αυτό το σκηνικό είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Δεν το ζούσαμε από χθες. Είναι τώρα ένας μήνας που μόνο το βοήθεια στο σπίτι ακούγεται να βγει μπροστά, να κάνει, να ράνει. Με όλους τους κινδύνους που έχετε κι εσείς, θέλω να το τονίσω λίγο αυτό. Οι άνθρωποι του βοήθεια στο σπίτι είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Να φανταστείτε ότι τα ψώνια που γίνονται, τα αφήνουμε στη σκάλα, έρχονται, τα παίρνουν, φεύγουν. Μας δίνουν λεφτά, δηλαδή με σακουλάκια, με φακελάκια, με το ένα μετάλλο, για να μπορούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες πιο καλές. Κατάλαβα. Αντιλαμβάνεστε, και σύν τις άλλες να σας πω ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που τώρα είναι στην πρώτη γραμμή, ναι, είναι και 4 μήνες απλήρωτοι. Α, αυτό δεν το λέει κανείς. Αν εγώ αρρωστήσω αύριο, μάλιστα, δεν θα με ρωτήσει κανένας αν δηλαδή μπορώ να πάω. Εσείς που καλείστε αύριο να φροντίσετε όλους τους παππούδες και τις γιαγιάδες του νομού Καστοριάς, ναι, είστε και 4 μήνες απλήρωτοι. Ναι, πολύ ακριβώς. Ωραία. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι βιώνουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε κι εσείς τι θα βιώσουμε κι εμείς από αύριο. Εντάξει, αυτό πραγματικά βιώνουμε όμως τώρα, γιατί κάποιοι πολίτες, να το πω έτσι. Οι απίθαρχοι. Απίθαρχοι και ανεγκέφαλοι, συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί αυτοί μπορεί να μην νοιάζονται για αυτούς, αλλά εξαιτίας αυτονών θα κολλήσουν κάποιοι άλλοι που νοιάζονται για την υγεία τους. Ναι. Και είναι ναι, κρίμα, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε πραγματικά, γιατί από αύριο ο κόσμος μας λέει δεν ξέρουμε και πού να απευθυνθούμε. Πού είναι στο Δήμο μας, πού να πάρουμε τηλέφωνο, ποιον να ρωτήσουμε. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τόσο και είναι τόσο άμεσα εφαρμοστέα τα μέτρα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που σήμερα πήγαινε στον παππού, στη γιαγιά, πήγαινε στον πατέρα του, στη μάνα του. Ναι. Μέχρι σήμερα κανονικά πήγαινε, το φρόντιζε κτλ. Από αύριο καλείται να βρει εσάς. Να κανονίσει τι έχει ο παππούς, να πηγαίνετε στη γιαγιά και τα λοιπά. Ποιες ώρες να πηγαίνετε, τι να τον πηγαίνετε. Πώς θα γίνουν αυτά. Θα γίνουν όλα, θα γίνουν. Αρκεί να έχουμε λίγο υπομονή όλοι μας. Να αντιληφθούμε, συγγνώμη, όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με ευαίσθητη ομάδα ατόμων. Αλλά και εμείς δεν σταματάμε να είμαστε άνθρωποι. Μάλιστα. Αυτό. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να τα καταφέρετε. Και αν και καταλαβαίνω ότι θα είναι εγώ νιώθω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει αυτό. Ανθρωπίνως αδύνατο. Δηλαδή πιστεύω ότι όλη την καλή διάθεση να δείξετε, που πραγματικά τη δείχνετε, όλη την αυταπάρνηση και αυτοθυσία, όλο τον κόσμο της Καστοριάς, δεν μπορείτε. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να εξυπηρετήσουμε όσους το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ακριβώς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να ακουστούν αυτοί οι άνθρωποι, έστω και με αυτόν τον τρόπο ανώνυμα, για πολλούς και διαφόρους λόγους, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω το αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας. Ναι. Γι' αυτό δεν λέμε το όνομά σας, ούτε που δουλεύετε. Για αυτόν τον λόγο δεν θέλω να. Ναι, ακριβώς το σεβόμαστε. Ναι. Αλλά πρέπει να ακουστείτε για το τι έχετε να αντιμετωπίσετε από αύριο. Και για πόσες μέρες, γιατί εδώ λένε για 14, αλλά κανείς δεν πιστεύει τις 14, όπως καταλαβαίνετε. Πιστεύουν τον μήνα οι περισσότεροι. Έχουμε το επόμενο δίμηνο κρίσιμο. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι για τις επόμενες 14. Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε να πούσε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.